Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα έχουμε τον πρόεδρο του ΆΡΕΟΣ, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη, μαζί μου στο στούντιο και ο Χρήστανος Σαλτίδης. Να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μήπως είστε κι εσείς ξενύχτη σαν και εμένα, παρακολουθήσατε τον τελικό του NBA, μήπως? Είμαι ξενύχτης, αλλά είναι γιατί τελειώσαμε πάρα πολύ αργά χθες από τον Εσάκη και έφτασα στο σπίτι μου στις 2 η ώρα. Διάρρησε και το αεροπλάνο να φύγει. Εντάξει, 4 ξεκίνησε μετά το μάτς, μέχρι τις 7 έφτασε. Το 2 δεν είναι ξενύχτης. Το 2 είναι νωρίς το βράδυ, κύριε Αρβανίτη. Νωρίς το βράδυ. Αφού για μία ακόμα. Εγώ υποστηρίζω τους Lakers. Τους NBA. Ναι. Τους Lakers, ε. Εγώ που είμαι Βοστόνη. Ο Χρήστανος είναι και Βοστόνη. Celtics είναι, εντάξει. Δηλαδή είναι στεναχωρημένο. Σήμερα δεν πειράζει, εντάξει. Μέχρι εδώ που τα. Ελληνική ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Και, αλλά με κακούς φιλάθλους. Μερικούς που βρίζουν. Πάντως οι Warriors το άξιζαν. Ήταν πάρα πολύ καλή στη σειρά. Και τελικά ήταν το πρωτάθλημα. Μπράβο τους. Έτσι. Λοιπόν, αφού έχω και τον Χρήστανο εδώ που τα ξέρει τα γράμματα καλύτερα από μένα, αυτά όλα αυτά που γίνονται στον Άρη. Όχι στο ελληνικό μπάσκετ, στον Άρη, αφού σας δώσω για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια, είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε σε. Πόσο πριν, 2 μήνες είχαμε μιλήσει, πάλι 2-3 μήνες είχαμε ξαναμιλήσει. Σας δώσω και πάλι για την προσπάθεια που κάνετε, και είναι εξαιρετική αυτή η προσπάθεια που κάνετε, και μπράβο σας με σφεντώνες ουσιαστικά κόντρα στους πυράβλους που έχουν οι αντίπαλοι σας, και κυρίως στην Αθήνα εννοώ φυσικά. Αλλά και αυτό το σημάσμα που προσπαθείτε να κάνετε το τελευταίο διάστημα στον Άρη. Θέλω αρχικά. Επειδή ξαφνικά από εκεί που δεν ασχολούνταν κανένας, κύριε Αρβανίτη, με τον μπάσκετ, βρεθήκαμε όλοι μας να αφιερώνουμε πολύ χρόνο, αλλά για κακό λόγο, ας πούμε, αρνητικό εννοώ, στο μπάσκετ. Θέλω με 2 κουβέντες να μας ενημερώσετε, και πραγματικά έτσι το λέω, να μας ενημερώσετε για το τι συνέβη τα τελευταία 3-24 ώρα. Ξαφνικά από εκεί που ήμασταν ήσυχοι, ας πούμε, λέμε ότι πέφτουν ο Άρης, η ΑΕΚ και κάποιες άλλες ομάδες. Να γίνονται επιτροπές, να φωνάζουμε, να κάνουμε. Θέλουμε 2 κουβέντες όσο μπορείτε πιο γρήγορα, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα μετά. Να μας πείτε τι συνέβη τις τελευταίες μέρες. Να πω δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά εάν άκουγαν την πρόταση του Άρη από το 2020, όταν ψηφίστηκε αυτός ο κανονισμός και ο Άρης είχε μειοψηφίσει, η μοναδική ομάδα, όχι, ήταν και ο ΠΑΟΚ μαζί. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είχαν μειοψηφίσει τότε και είχαμε πει. Ναι. Εμείς με συγκεκριμένη πρόταση ότι ο κανονισμός αυτός, ναι μεν, είναι για το καλό του μπάσκετ και να εξηγιαθούν οι ομάδες, να πιέζονται δηλαδή, να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους γρήγορα. Ωστόσο όμως χρειάζεται ένα πενταετές πλάνο με σχέδιο και δεν μπορεί να γίνει αμέσως εν μέσω πανδημίας εκείνης της εποχής και μετά τώρα με πόλεμο, να γίνει σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα. Χρειαζόταν πλάνο, σχέδιο και χρόνος. Mm-hmm. Για τις ομάδες οι οποίες είχαν προβλήματα. Μέσα αυτές ήταν και ο Άρης. Εμείς αποδείξαμε το διάστημα αυτό ότι δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση της οικονομικής εξυγίανσης και φαίνεται η προσπάθειά μας και φυσικά είναι αποδεκτή από όλους τους παράγοντες του μπάσκετ η προσπάθεια που κάνουμε. Ωστόσο, χρειάζεται χρόνος για να ισορροπήσουν οι ομάδες που έχουν προβλήματα. Εάν μας ακούγαν τότε και γινόταν οι προθεσμίες, το ύψος των εγγυητικών, το πότε θα ανοίγονταν, το πότε θα τελείωνε οι προθεσμίες, πώς θα γινόταν συμφωνίες με τους παίκτες και όλα αυτά, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τώρα. Τέλος πάντων, φτάσαμε σε αυτό το πολύ οριακό σημείο και έγινε χθες μια ψηφοφορία η οποία κρίθηκε από το δικό μας επιχείρημα ότι ο κανονισμός χρήζει μιας τροποποίησης ώστε να επικαιροποιηθεί ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, και όχι μόνο η χώρα, όλος ο πλανήτης, αυτό που συμβαίνει με την ενέργεια και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας, και να ευθυγραμμιστούμε λίγο με το πώς ζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, πώς συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις, πώς μαζεύονται, πώς σιγά σιγά κλείνουν τις υποχρεώσεις τους, ώστε να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις επιταγές του κανονισμού. Ναι. Με βάση αυτό οι ομάδες ψήφισαν να απορριφθεί η εισήγηση της Επιτροπής και έτσι αποφασίστηκε να γίνει μια γενική συνέλευση όπου θα προχωρήσουμε πιθανότατα σε μια τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος κανονισμού που να ευθυγραμμίζεται, επαναλαμβάνω, και να επικυρωποιείται με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Αυτή η επιτροπή προέκυπτε πάλι μέσα από τις ομάδες, έτσι. Δηλαδή, αυτό ήταν το κενό που είχα που δεν καταλάβαινα τι γινότανε. Η επιτροπή προέκυπτε μέσα από τις ομάδες. Βασίστηκε πάνω στο γράμμα του κανονισμού. Ναι. Και έκανε μια απορριπτική πρόταση για τέσσερις ομάδες. Εμείς θεωρούμε, καταρχήν δεν έχουμε ενημερωθεί για ποιο λόγο απορρίπτηκε ο Φαγγελόνας, δεν μας έχουν στείλει ακόμα εγγράφος το τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι. Αν έχει γίνει κάποιο λόγο, αν έχει γίνει ένα λάθος από έναν υπάλληλο, μπορεί να έχει γίνει ένα πολύ μικρό λαθάκι και να μπαίνει ο Άρης σε μια διαδικασία απόρριψης φακέλου και να πάμε στη δευτεροβάθμια επιτροπή, να το ξαναδούμε μετά κτλ. Γιατί να γίνεται όλο αυτό. Και έτσι έγινε η ψηφοφορία και δέχτηκαν όλες οι ομάδες τα επιχειρήματα των ομάδων που απορρίφθηκαν. Ήταν από τις ομάδες, αλλά θέλω να πω. Δεν γίνεται αυτό όμως, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί το Περιστέρι, ο Κολοσσός ή οποιοδήποτε να κρίνει το φάκελο του Άρη ή τη ΑΕΚ ή του Απόλλωνα Πάτρας. Και συγγνώμη, βλέπουν δηλαδή οι αντίπαλοι σας τα στοιχεία τα οικονομικά σας. Όλοι, δηλαδή, πείτε ότι ήσασταν εσείς στην επιτροπή, δεν είναι το Περιστέρι. Θα βλέπατε δηλαδή εσείς τι κάνει ο ΠΑΟΚ και τι κάνει και θα βλέπει ο ΠΑΟΚ τι κάνει ο Άρης. Δεν υπάρχουν κάποια προσωπικά δεδομένα, δεν είναι λίγο unfair αυτό? Η αλήθεια είναι ότι είναι unfair. Κανονικά όταν εξετάζονται οι φάκελοι των ομάδων που οι παράγοντές τους είναι μέλη της επιτροπής, θα πρέπει να αυτοεξαιρούνται και να βγαίνουν από τις συνεδρίες, να μπαίνει ο αναπληρωματικός και να βλέπουν και μετά να ξαναμπαίνουν και να συνεχίζονται. Σίγουρα είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά αυτό το είχαν αποφασίσει οι ομάδες, φυσικά ήταν λάθος και είναι ένας λόγος της τροποποίησης του κανονισμού. Αυτό το γεγονός. Να ρωτήσω και το άλλο που έχω απορία. Σίγουρα, θα επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να αυτοξαιρείται ο καθένας και να μπαίνει ο αναπληρωματικός ώστε να εξετάζει το φάκελο με ουδετερότητα. Να ρωτήσω κάτι που επίσης το έχω απορία. Δεν υπάρχει επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού για τους φακέλους κτλ. Για ποιο λόγο να τους εξετάζει και ο ΕΣΑΚΕ? Ξαφνικά το 2020. Ξαφνικά. Στη χειρότερη οικονομική κατάσταση των ομάδων. Ναι, έγινε ακριβώς στη χειρότερη οικονομική κατάσταση των ομάδων της χώρας και στην κορύφωση της πανδημίας που ήταν όλη η χώρα κλειστή. Το είπαμε από την αρχή, αυτό είναι αυτό. Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση. Λέμε πάντα το ίδιο πράγμα. Να εξοικειανθούμε, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, επαναλαμβάνουμε business plan με σχέδιο και να το κάνουμε. Και το αποδεικνύουμε με τη στάση μας αυτά τα χρόνια, έτσι, την οικονομία που κάνουμε και το πώς παλεύουμε. Έγινε όμως, ψηφίστηκε από τις ομάδες, κατά πλειοψηφία έγινε αυτό. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να διορθώσουμε τα πράγματα στην ομάδα μας και προσπαθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλετε λίγο να θυμίσουμε στον κόσμο τα χρήματα που έχετε δώσει από προηγούμενα χρέη τα τελευταία 1,5-2 χρόνια? Ναι, τα τελευταία 2 χρόνια είναι. Έχουμε δώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο σε παλιά χρέη. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ τώρα λέμε. Είναι τρελό νούμερο, γιατί φανταστείτε περίπου 750 με 800.000 το χρόνο, όταν η ομάδα μας κόστησε 330 χιλιάρικα οι παίκτες μας. Δηλαδή τρεις ομάδες πληρώσαμε εμείς τα τελευταία 2 χρόνια. Και αυτό το 1,5 κύριε Αρβανίτη. Αυτή την οικονομική κατάσταση. Ναι. Ολοκλώστε. Σε αυτή την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να συνεχίζεται κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Να πω ότι η οικονομία ήταν σε άνθηση. Υπήρχαν οι τζίροι, ήταν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων μια χαρά και η οικονομία πήγαινε σούπερ και υπήρχε χρήμα στην αγορά κτλ. Να το καταλάβω. Αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα στα σπίτια μας με τη ΔΕΗ, με την ενέργεια, με το αέριο, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, ο άλλος δεν έχει να ζήσει. Πώς μπορεί ο Άρης να πληρώνει τρεις ομάδες σε μια χρονιά? Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Αυτό λέγαμε εμείς από την πρώτη ώρα. Και κρατάμε αυτή τη σταθερή ακέραια θέση από την πρώτη στιγμή. Αυτό το 1,5 εκατομμύριο πώς έφτασε, δηλαδή, πού ήταν αυτά τα. Πού προέκυπταν αυτά τα χρωστούμενα, ας πούμε. Σε ποιον χρωστούσε ο Άρης? Προέκυπταν από τη χρονιά 16-17, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά εκείνη, έμειναν πολύ απλήρωτοι αθλητές. Ναι. Από εκεί προκύπτουν και μετά συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά και το 17-18
Και από εκεί προκύπτουν όλα αυτά τα χρέη. Πείτε και κάνα δύο παραδείγματα. Αντί να πάρει 40 χιλιάρικα ο Τζέκινς, πήρε 330. Πείτε τα λίγο, για να ξέρει ο κόσμος τι έγινε. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Αυτό είναι εγκληματικό. Πώς έγινε αυτό τώρα, το 30-300, πώς έγινε. Θα σας πω πώς έγινε. Ο σύλλογος όφιλε στο Τζέκινς δουλευμένα, ξέρω εγώ, 40.000 δολάρια, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, κάπου εκεί ήταν. Είχε διαιτές συμβόλαιο, πήγε στη FIBA, δεν εμφανίστηκε ο Άρης, δικάστηκε η Ερήμην. Επιλάσκαρη. Η FIBA του έδωσε και το... Επιλάσκαρη, ναι. Του έδωσε το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν. Και έτσι πληρώθηκε πολλά λεφτά και έχουμε άλλα 100 χιλιάρια να του δώσουμε. Πληρώθηκε ποσά τα οποία δεν τα δούλεψε. Δούλευε σε άλλη ομάδα. Αυτό, όταν εγώ πήγα και είπα, δεν το ανεχόμαστε αυτό. Δεν είναι η FIBA ένα μαγαζάκι μανατζαρέων και δικηγόρων και να καταδικάζει έτσι μια ομάδα. Τίμωσαν και μου είπανε, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα, δεν είμαστε έτσι. Ναι, δεν είναι. Έτσι είναι, όπως τα λέω εγώ. Αυτή είναι η μία πλευρά, πρόεδρε. Όποιος δίκασε, ναι. Όποιος δικαστής δίκασε, δικηγόρος μάλλον, γιατί δεν είναι καδικασία, δικηγόρη είναι, δίκασε την υπόθεση αυτή και υποχρέωσε τον Άρη να πληρώσει χρήματα σε έναν αθλητή ο οποίος δεν εργαζόταν σε μία άλλη ομάδα και πληρώθηκε δύο φορές την ίδια χρονιά από δύο ομάδες, αυτό, ρε παιδιά, είναι απαράδεκτο. Αλλά αυτό έγινε. Και δυστυχώς το πληρώνουμε. Υπάρχει ευθύνη, για να είμαστε σωστοί, και η ευθύνη της τότε διοίκησης, γιατί θα μπορούσε αν έδινε τα 40 να μην υπάρχει τίποτα, σωστά. Αν είχαν πληρώσει τα 40, φυσικά. Δεν θα πήγαινε κανένας. Φυσικά, φυσικά. Υπάρχει ευθύνη. Το ίδιο νομίζω κάτι παρόμοιο έγινε με το Marble. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι οι περισσότεροι αθλητές είναι έτσι. Και ο Σανικίτζε και ο Μάρμπλ και ο Τζεκίνς είναι έτσι. Καλά, του Σανικίτζε είναι διπλά έξω. Πολύ μικρά τα υπόλοιπα και γίνανε πολύ μεγάλα. Φυσικά υπήρχαν και άλλοι αθλητές οι οποίοι έμεναν εν μέρει απλήρωτοι. Και έρχομαστε τώρα όλα αυτά να τα πληρώσουμε. Το πρόβλημα πάντως δεν έχει λυθεί για τον Άρη. Να το πούμε στον κόσμο. Μην νομίζει ο Άρης, επειδή δικαιώθηκε χθες η θέση σας και υπήρξε μια υπέρ του Άρη και των υπολείπων ομάδων απόφαση ότι λύθηκε το πρόβλημα. Χρειάζονται χρήματα, έτσι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε, πρόεδρε, στον κόσμο. Να έχει επίγνωση. Γιατί όντως αυτό που λέει ο Γιώργος. Ξαφνικά τρεις μέρες λέγανε όλοι: πέφτει ο Άρης. Τι έγινε? Α, το μπάσκετ, δεν μας λέτε τίποτα. Τώρα δηλαδή που ο Άρης δικαιώθηκε, σταματάμε πάλι. Εδώ χρειάζεται γρήγορση. Υπάρχει μια αύξηση του κεφαλαίου ανοιχτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα της ομάδας και ειδικά όταν έχει και υπέρογκα παλαιότερων ετών, τα οποία είναι είτε ληξιπρόθεσμα είτε είναι με αποφάσεις. Χρειάζεται καθημερινή ενασχόληση και το να μαζεύουμε κάθε μέρα χρήματα ώστε να πληρώνουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά έχουμε και τις υποχρεώσεις της τρέχουσας χρονιάς που πρέπει να πληρώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην ομάδα. Επομένως χρειάζεται γρήγορση, χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται να είναι όλοι κοντά στην ομάδα, δίπλα στην ομάδα, να συμμετέχουμε στην αύξηση με το κεφαλαίου που δεν πάει καλά. Θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του Άρη και του κόσμου που ασχολείται με το μπάσκετ, ώστε να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα αυτά τα χρέη και να μπει η ομάδα σε ένα σωστό δρόμο και να απλώνει τα πόδια της όσο φτάνει το πάπλωμά της. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται μέσα στιγμής αυτό. Εδώ όμως έχει τρία παπλώματα. Εδώ έχει τρία παπλώματα τα οποία δεν είναι και δικά της. Ναι. Είναι δηλαδή άλλον δίκη. Πριν σας ευχαριστήσουμε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το γήπεδο, αν έχουμε εξέλιξη. Νομίζω ότι υπάρχουν διεργασίες γενικότερα στον Άρη, επιτροπές, κινείται λίγο η διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Πρώτα, παρόλο που δεν γίνεται να τα λέμε όλα δημόσια, αλλά νομίζω ότι κινείστε. Κινείται. Ο Άρης κινείται. Έτσι, έχουμε κάνει μια επιτροπή, ο ΑΣΥΓΜΑ. Γνωρίζετε τα άτομα που συμμετέχουν. Θα γίνουν και άλλες επιτροπές. Δεν είναι μόνο αυτή. Αυτή είναι για τα τεχνικά θέματα τα πρώτα. Προεδρικά διατάγματα, συμβούλια της επικρατείας και όλες αυτές οι διαδικασίες που χρειάζονται. Ο ένας στην επιτροπή είναι φίλος του κύριου Ζαγόρα. Ο κύριος Δούμας τον έχει φιλοξενήσει εδώ 15 φορές. Τον έχει βγάλει. Ο κύριος Δούμας είναι ο δικός μου φίλος, πάρα πολύ καλός. Έτσι. Είναι πίσω από όλα τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Τυχαίνει να είναι και φίλος της ομάδας μας και φίλος δικός μας. Εμένα μου αρέσει γιατί δύο-τρεις φορές που τον βγάλαμε τελευταίες, δύο φορές νομίζω τις προηγούμενες μέρες, τα έλεγε τόσο ωραία, τόσο απλά και κατανοητά,
χωρίς περίεργα πράγματα που έχουν να κάνουν το αντικείμενό του και τον καταλαβαίναμε όλοι. Είναι, αυτό μου αρέσει. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστός αυτά που, λέει και τα λέει πάρα πολύ απλά και είναι και κάθετος. Ναι, έτσι είναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι στο χαριλάου, να το... Ναι. Ξέρει το αντικείμενο. Ναι, πρόεδρε, δεν γίνεται τίποτα. Ναι, το ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Ξέρει γι' αυτό. Λοιπόν. Εικάζω και αυτό που ακούω είναι ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχει τελειώσει αυτό που ζητάμε για να ξεκινήσουμε μετά το επόμενο βήμα, η ανταλλαγή των, ακινήτων. Σημαντικό αν γίνει αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει, δεν έχει υποθεί δημόσια, είναι. Πρώτη φορά λέγεται. Ανταλλαγή, τι ανταλλαγή, του χαριού. Με το καινούριο. Με το καινούριο, ναι. Σε ένα μήνα πιστεύετε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί. Έτσι λένε. Ότι καλά, κυβερνητικό είναι το θέμα, ναι. Αλλά είναι και θέμα κυβερνητικής απόφασης. Πρέπει και η κυβέρνηση λίγο να το πάει λίγο πιο γρήγορα ίσως. Αλλά υποσχέθηκαν ότι δεν είναι θέμα του Άρη από εδώ και πέρα. Εμείς ότι να κάνουμε το κάναμε. Είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο υπόθεση. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα, όπως λένε, θα το έχουν τελειώσει, ώστε να έχουμε ένα δεδομένο στα χέρια μας και να ξεκινήσουμε μετά το επόμενο βήμα. Και πρέπει, πρόεδρε, επιτέλους ο Άρης... Προμελέτες και παράλληλα πρέπει να γίνονται και οι μελέτες για τον χώρο εκεί, τους δρόμους που θα χρειαστεί, γέφυρες, ό,τι χρειαστεί για να μπορεί να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Και πρέπει έχει ο Άρης, πολλή δουλειά ακόμα και φυσικά πολλή και έχει, αλλά πρέπει ο Άρης να επικοινωνεί και το ποιοι βοηθάνε και το ποιοι δεν βοηθάνε, όχι να το αφήνουμε να αιωρείται. Νομίζω ότι, πρέπει να το κάνει αυτό. Θα επικοινωνήσουμε το ποιοι βοηθάνε όταν τελειώσει το πρώτο βήμα. Θα πούμε φυσικά. Θα γίνει πρώτα, να δούμε πρώτα αυτό. Αφού γίνει. Τις πράξεις, να δούμε πράξεις και όχι λόγια και υποσχέσεις και μετά εννοείται φυσικά ότι θα πιστωθεί στον καθένα η προσπάθεια που έκανε για να βοηθηθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Στο γήπεδο μας έδωσε την είδηση, Γιώργο, ο κ. Αρβανίτης. Για το γήπεδο μας έδωσε την είδηση. Ναι, όντως. Στο τέλος. Στο τέλος, τα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, καμιά επικοινωνία είχατε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ τις τελευταίες μέρες. Το ευχήθηκα περαστικά για την περιπέτεια της υγείας που έχει. Είχαμε επικοινωνία, ναι. Γιατί είχαμε ένα θεματάκι δικό μας εκεί με το γήπεδο να το λύσουμε. Το λύσαμε και είμαστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τέλεια. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Κύριε Αρβανίτη, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τόσα μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και την εκτίμηση που δίνετε στην προσπάθεια που κάνουμε και ελπίζω να αναγνωριστεί και από τον κόσμο και να έρθει ακόμα περισσότερο κοντά μας, δίπλα μας, να μας στηρίξει για να τελειώνουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται και να υπερτονίζεται, κύριε Αρβανίτη, γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα έτσι γιατί απλά τώρα είπαμε σαν στο... Γιατί δεν παρακολουθώ, μου λέει και ο Χρήστος πράγματα, τα επικοινωνώ και εγώ με ανθρώπους και ξέρω ότι κάνετε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και ευτυχώς το κάνετε με επιτυχία όμως. Με δυσκολία, αλλά με επιτυχία. Γι' αυτό το λέω. Να είστε καλά. Ξέρουμε πολύ καλά τη δουλειά. Αυτό είναι. Να είστε καλά, κύριε Αρβανίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς, παιδιά. Να είστε καλά.